Δεύτερον, χρέη δημοσίου προς τρίτους. Μας έχουν πει, αν όλα αυτά έχουν, 1,6 αν έχουν ικανοποιηθεί που λέγανε προεκλογικά ότι θα τα πληρώσουν. Έτσι. Γιατί τουλάχιστον μπορούσε να γίνει συμψηφισμό. Τι χρωστά είναι η επιχείρηση, τι χρωστά είναι το κράτο. Αυτό, ακριβώς. Και είναι και λογικό. Α, μην φύγουν χρήματα. Δεν έχουν γίνει. Να γίνει ένα συμψηφισμό. Και βέβαια, αντί για όλα αυτά. Δεν είναι για κάποιον. Όχι για όλου, λέω. Για αυτού δεν μπορεί να γίνει. Όχι, για εκείνου ξέρω. Η πρότασμα να τελειώσει ο κ. Σαββατοκύριακο. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουν ανακεφαλοποιηθεί οι τράπεζε τρει φορέ 47 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ανακεφαλοποιήσει να μην συνδυαζόταν με ένα κριτήριο το πού πήγαν τα λεφτά και πώς διαχειρίστηκαν οι τραπεζίτες τα λεφτά που σήμερα έρχεται η κυβέρνηση μέσω του ποινικού κώδικα, της αναμόρφωσης του ποινικού κώδικα, να αθωώσει τους τραπεζίτες οι οποίοι δώσαν τα θαλασσοδάνεια. Διότι μην λέμε τώρα ότι αφορά μικροϋποθέσεις, υπάρχουν μεγάλες υποθέσεις που εκκρεμούν, όπως η υπόθεση της πρώτων. Πού τη θυμήθηκα. Χάθηκαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις καταθέσεις των ανθρώπων και 2,5 δις από τη διατραπεζική. Πλήρωσε κανείς. Ο ελληνικός λαός ήρθε και πλήρωσε. Λοιπόν. Κλείστε, κύριε Καχυμάκη. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε. Τελικά, ανάπτυξη. Τελικά, κύριε Αλεξιάδη, ήταν στη δικιά σας τη γραμμή με τα θαλασσοδάνεια. Αν δεν συνεπάρξουν όλα αυτά που είπα.